Τεχνητή νοημοσύνη εννοούμε τον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών, ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων που μιμούνται τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως η μάθηση, η επίλυση προβλημάτων και η κατανόηση της φυσικής γλώσσας. Μερικά παραδείγματα της τεχνικής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας είναι η Αλέξα. Η Αλέξα είναι μια φωνή που μπορεί κανείς να κάνει ερωτήσεις και να λάβει απαντήσεις, όπως για παράδειγμα τι καιρό έχει σήμερα στην πόλη. Αλέξα. What time is it? The time is 6:23 p.m. Όταν ρωτάμε την Αλέξα κάτι, αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να επικοινωνούμε με μια υπηρεσία η οποία έχει σχεδιαστεί να μιμείται πραγματικές συνομιλίες, αλλά χρησιμοποιεί διαστητικές φωνητικές εντολές για να εκτελεί η υπηρεσία συγκεκριμένες εργασίες. Αυτή η έξυπνη υπηρεσία αναγνώρισης φωνής επιτρέπει να ενεργοποιούμε οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη με μικρόφωνο και ηχείο. Ένα άλλο παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα smartphones που έχουν γίνει απαραίτητο προϊόν και το χρησιμοποιούν σχεδόν συνεχώς οι άνθρωποι. Π.χ. η λήψη μιας φωτογραφίας κατά την οποία η ενσωμάτωση μεθόδων μηχανικής μάθησης επιτρέπει την ανίχνευση σκηνών ατόμων και άλλα. Όπως αναφέρει σε συνέντευξη του Έλληνας καταξιωμένος επιστήμονας Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη ευκαιρία που ταυτόχρονα ενέχει πολλούς κινδύνους. Όπως όλες οι τεχνολογίες, η χρήση της είναι πολύ σημαντική. Το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπορεί να φέρει καλά ή κακά αποτελέσματα. Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνη, γιατί αντίθετα με άλλες τεχνολογίες, αυτή σκέφτεται κιόλας. Η ευκαιρία που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε νοητικές λειτουργίες που δεν θα έπρεπε να τον απασχολούν. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να αποδεσμεύσουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο από τετριμένες νοητικές λειτουργίες και να τον απασχολήσουμε σε πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες. Εμείς θα πρέπει να τονίσουμε ότι η σημαντική προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης να γίνεται με βάση την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών, καθώς και σημαντικοί τομείς να παραμείνουν στον έλεγχο των ανθρώπων, γιατί οι μηχανές δεν έχουν συνέστημα. Το πιο σημαντικό είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να ακολουθούν μια ηθική πηξίδα προς όφελος της ανθρωπότητας. Και όπως λέει ο Καβάφης, το ποίημα του Καβάφη, σατραπία, άλλα ζητάει η ψυχή σου, γι' άλλα κλαίει, τον έπαινα του Δήμου και των Σοφιστών, τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε, την αγορά, το θέατρο και τους στεφάνους, αυτά που θα σου δώσει ο Αρταξέρξης, αυτά που θα τα βρεις στην σατραπία και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάνεις.